Γεια σας, παιδιά. Μαζί θα ασχοληθούμε με τη χημεία της πρώτης ηλικίου. Στην τάξη αυτή θα ξεκινήσουμε να ασχοληθούμε πρώτα απ' όλα με βασικές έννοιες της επιστήμης της χημείας. Το πρώτο ερώτημα που θα θέταμε στον εαυτό μας είναι ποιο είναι το βασικό αντικείμενο που μελετάει η χημεία. Μα βέβαια, η ύλη. Η ύλη και οι μεταβολές της ύλης. Άρα λοιπόν σε αυτό το κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε, παιδιά, να προσεγγίσουμε πρώτα απ' όλα την έννοια της ύλης και φυσικά το πρώτο μας μέλημα είναι η ταξινόμηση. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να ταξινομήσουμε την ύλη πρώτα απ' όλα μακροσκοπικά, σε στέρεα, σε υγρά και σε αέρια σώματα. Στη συνέχεια βάσει της χημικής ανάλυσης θα ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχουν χημικές ενώσεις, χημικά στοιχεία που λέγονται καθαρές ουσίες και απ' την άλλη υπάρχουν τα μείγματα. Και τέλος, ανάλογα με τα δομικά σωματίδια από τα οποία αποτελείται η ύλη, θα δούμε ότι οι ενώσεις διακρίνονται σε μοριακές ενώσεις, σε ιοντικές ενώσεις, σε ατομικές ενώσεις, δηλαδή εκείνες που αποτελούνται από άτομα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, ποιο είναι το αντικείμενο μελέτης της επιστήμης της χημείας? Η επιστήμη της χημείας μελετάει τη δομή της ύλης, τις φυσικές ιδιότητες της ύλης, τη χημική σύσταση της ύλης και τέλος τις μεταμορφώσεις της ύλης. Δηλαδή, μελετάει ακόμα το πώς χημικές ουσίες αντιδρούν μεταξύ τους και αλλάζει η χημική σύσταση. Δηλαδή, καθώς επιτελείται μια χημική αντίδραση. Πάμε λοιπόν να δούμε βασικές έννοιες που θα μας απασχολήσουν, όπως για παράδειγμα, αναφέρουμε επιγραμματικά τι είναι μάζα. Μάζα είναι το μέτρο της αδράνειας της ύλης ενός σώματος. Αλλά για μας, στην επιστήμη της χημείας, μας φτάνει να σκεφτόμαστε ότι είναι η ποσότητα της ύλης που περιέχεται σε ένα σώμα. Απ' την άλλη, όγκος είναι ο χώρος που καταλαμβάνει ένα σώμα. Και τέλος, ένα μέγεθος που θα χρειαστούμε είναι η πυκνότητα. Η πυκνότητα συμβολίζεται με το ρώτο ελληνικό και ορίζεται ως το πηλίκο της μάζας ενός σώματος προς τον όγκο που το σώμα αυτό καταλαμβάνει. Πάμε να δούμε όμως πρώτα απ' όλα τη δομή της ύλης. Τα δομικά σωματίδια της ύλης είναι είτε άτομα, είτε μόρια, είτε ιόντα. Δηλαδή, ένα υλικό μπορεί να αποτελείται είτε από άτομα, ατομική ένωση, είτε από μόρια, μοριακή ένωση, είτε από ιόντα, άρα μιλάμε για μια ιοντική ένωση. Πρώτα απ' όλα όμως να ορίσουμε για να καταλαβαινόμαστε τι είναι μόριο. Μόριο είναι το μικρότερο κομμάτι μιας ουσίας, δηλαδή μιας ένωσης ή ενός στοιχείου, που μπορεί να υπάρξει σε ελεύθερη κατάσταση, διατηρώντας τις ιδιότητες του υλικού από το οποίο προήλθε. Έτσι ορίζεται το μόριο. Το μόριο λοιπόν αποτελείται από άτομα. Και διακρίνουμε λοιπόν τα μόρια των χημικών ενώσεων από τα μόρια των χημικών στοιχείων ως εξής. Ένα μόριο χημικού στοιχείου αποτελείται από ένα είδος ατόμων. Ενώ αντίθετα, ένα μόριο χημικής ένωσης αποτελείται από δύο ή περισσότερα είδη ατόμων. Άρα λοιπόν, ένα μόριο χημικού στοιχείου είναι το οξυγόνο. Ένα άλλο μόριο χημικού στοιχείου είναι το άζωτο. Το οξυγόνο αποτελείται από δύο όμοια άτομα οξυγόνου. Το μόριο του αζότου αποτελείται από δύο όμοια άτομα αζότου. Ενώ αντίθετα, το νερό είναι χημική ένωση, γιατί αποτελείται από δύο διαφορετικά είδη ατόμων, δηλαδή δύο άτομα υδρογόνου και ένα άτομο οξυγόνου συγκροτούν το μόριο του νερού. Ομοίως, το μόριο του διοξιδίου του άνθρακα είναι ένα μόριο χημικής ένωσης, για τον ίδιο λόγο, γιατί έχουμε δύο είδη ατόμων. Μάλιστα, αν αναφερθούμε στα χημικά στοιχεία, αυτά διακρίνονται ανάλογα με το πλήθος των ατόμων που υπάρχουν στο μόριο σε μονοατομικά. Αναφέρω για παράδειγμα ένα μονοατομικό ευγενές αέριο, το ήλιο, ένα άλλο μονοατομικό ευγενές αέριο, το κρυπτό, αλλά να θυμόμαστε ότι και όλα τα μέταλλα σε κατάσταση ατμών είναι μονοατομικά. Όταν στο μόριο υπάρχουν δύο άτομα, όπως για παράδειγμα αναφέραμε το οξυγόνο, αναφέρουμε και το μόριο του χλωρίου,
τότε το άτομο ονομάζεται διατομικό. Ενώ για παράδειγμα το όζον, που αποτελείται από 3 άτομα οξυγόνου, είναι τριατομικό. Ο φωσφόρος είναι τετρατομικός και έχουμε και τα λεγόμενα πολυατομικά χημικά στοιχεία. Μάλιστα, ο αριθμός αυτός που δείχνει το πλήθος των ατόμων στο μόριο ενός χημικού στοιχείου ορίζεται ως ατομικότητα. Για παράδειγμα, η ατομικότητα του χλωρίου είναι 2, η ατομικότητα του όζοντος είναι 3 και η ατομικότητα του φωσφόρου είναι 4. Μιλάμε όμως τόση ώρα για άτομα που συγκροτούν μόρια και δεν έχουμε ορίσει τι είναι το άτομο. Το άτομο λοιπόν είναι το μικρότερο κομμάτι του στοιχείου που μπορεί να λάβει μέρος στο σχηματισμό ενώσεων. Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, καταλαβαίνουμε ότι όταν συνδέονται μεταξύ τους τα άτομα, συγκροτούν μόρια. Μας μένει λοιπόν τώρα να δούμε τι είναι τα ιόντα. Θα δούμε στη συνέχεια ότι τα άτομα είναι ουδέτερα. Όμως, δεν αποκλείεται να προσλάβουν ή να αποβάλουν κάποια ηλεκτρόνια. Σε αυτή την περίπτωση, αποκτούν κάποιο φορτίο και χαρακτηρίζονται ως ιόντα. Πράγματι, λοιπόν, τα μονοατομικά ιόντα είναι φορτισμένα άτομα, ενώ τα πολυατομικά ιόντα είναι φορτισμένα συγκροτήματα ατόμων. Ένα μονοατομικό ιόν είναι το κατιόν του νατρίου. Αποβάλλοντας το άτομο του νατρίου ένα ηλεκτρόνιο, απέκτησε ένα θετικό φορτίο. Ένα άλλο μονοατομικό ανιόν είναι το ανιόν του χλωρίου. Προσλαμβάνοντας το χλώριο ένα ηλεκτρόνιο, το άτομο του χλωρίου ένα ηλεκτρόνιο, μετατράπηκε σε ανιόν χλωρίου. Και τέλος αναφέρουμε και 2 πολυατομικά ιόντα. Το κατιόν του αμμονίου είναι ένα θετικά φορτισμένο συγκρότημα ατόμων. Ενώ το ανθρακικό ανιόν είναι ένα αρνητικά φορτισμένο συγκρότημα ατόμων. Άρα λοιπόν τα ιόντα με θετικό φορτίο χαρακτηρίζονται ως κατιόντα και τα ιόντα με αρνητικό φορτίο ως ανιόντα. Θα συνεχίσουμε στο επόμενό μας μάθημα με τη δομή του ατόμου και θα αναφερθούμε στις έννοιες ατομικός, μαζικός αριθμός, κάνοντας και κάποιες σχετικές εφαρμογές.